Πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Πολιτισμού παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη, ευρεία σύσκεψη με όλους τους υπηρεσιακούς, τόσο του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και του Δήμου Χανίων, με μια σειρά θεμάτων τα οποία απασχολούν το Δήμο Χανίων εδώ και πολλούς μήνες. Κυρίαρχο θέμα ήταν η συζήτηση για την δημοτική αγορά σε σχέση με την επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής και της στατικής μελέτης την οποία μας είχε ζητήσει το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και οι παρατηρήσεις οι οποίες είχαν γίνει από την Υπηρεσία Νεωτέρων. Σε ένα κλίμα πολύ θετικό και με απόλυτη διάθεση από όλους τους εμπλεκομένους να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις, είχαμε τελική συμφωνία και πλέον έχουμε ξεπεράσει όλα τα θέματα που αφορούν τη δημοτική αγορά και το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογία. Το επόμενο διάστημα θα εγκριθεί η μελέτη έτσι ακριβώς όπως την είχε προετοιμάσει η τεχνική μας υπηρεσία και θα προχωρήσει όλη η διαδικασία της αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς. Εκκρεμεί ακόμα η οριστική τοποθέτηση των νέων στελεχών στην επιχείρηση η οποία άλλαξε ιδιοκτησία το τελευταίο διάστημα και έτσι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να επανέλθουν σε ταχύ ρυθμό η εκτέλεση των εργασιών, κατανοώντας και την αγωνία των καταστηματαρχών αλλά του συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Ο προσανατολισμός είναι νέα στέγη, απλά θα διατηρηθούν κάποια τμήματα της στέγης, κάποια τμήματα που φέρουν κάποια ιστορική πληροφορία όπως είναι τα θραύσματα από τον βομβαρδισμό των Ιταλών θα παραμείνουν εκεί για να υπάρχει αυτή η σύνδεση με το παρελθόν. Η υπόλοιπη όμως στέγη θα αποκατασταθεί με νέα υλικά, πιστά αντίγραφα των υλικών με τον οποίο κατασκευάστηκε η δημοτική αγορά ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν και σε σύγχρονες προδιαγραφές. Εκτός όμως από το θέμα της δημοτικής αγοράς που είχαμε μια ευτυχή κατάληξη, μια σειρά νέων έργων και θεμάτων συμφωνήθηκαν εχθές με την παρουσία της κυρίας Υπουργού. Πρώτα θα τονίσω τις δύο νέες προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν το επόμενο διάστημα μεταξύ του Δήμου Χανίων, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η πρώτη αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση των φυλακών Ιτζεδίν, οι οποίες φυλακές, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγο καιρό περιήλθαν σε χρήση από το Δήμο Χανίων, καθώς και ένα πολύ σημαντικό νέο έργο που αφορά την ενοποίηση της Δυτικής Σταύρου και την αποκατάσταση των ενετικών οχυρώσεων. Τη δημιουργία δηλαδή μιας διαδρομής εντός του ιστού της πόλης, η οποία θα αναδείξει ακόμα περισσότερο τόσο τις ενετικές οχυρώσεις όσο θα δώσει μια διέξοδο σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης μας. Επίσης, συζητήθηκαν τα θέματα δημοπράτησης των όριμων έργων της πύλης της Άμμου, η προμαχώνα Μουτσενίγκο, και του επιπρομαχώνα του Αγίου Δημητρίου, του επιπρομαχώνα πλησίων του Σχολείου της Βασίλισσας. Έχουμε όριμες μελέτες και συμφωνήθηκε το αμέσως επόμενο διάστημα με χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των δύο αυτών σημαντικών έργων και τέλος η αποκατάσταση και η δημιουργία του νέου πάρκου Πρασίνου στο Ανατολικό Ανάχωμα. Αφού λάβουμε τις τελικές εγκρίσεις το επόμενο διάστημα, είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε και αυτό το σημαντικό έργο. Τέλος, αποσαφηνίστηκε και ένα ζήτημα σε σχέση με τις απαλωτριώσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στα ανατολικά οικόπεδα των ενετικών νεωρίων, καθώς τα ενετικά νεώρια είναι στην τελική τους φάση λίγο πριν τη δημοπράτηση του έργου και μια εκκρεμότητα που έχει να κάνει με την απαλωτρίωση των συγκεκριμένων θεμάτων συμφωνήθηκε να ξεπεραστεί από την χθεσινή συνάντηση. Και σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις με πολύ αποφασιστικό τρόπο, καθώς και την Διευθύντρια Εφορίας Χανίων, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Στεφανή Νεωτέρων και φυσικά
όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οι οποίοι παρεστάθηκαν και μπόρεσαν με πολύ σοβαρά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα να πείσουν ότι οι ενέργειες του Δήμου το τελευταίο διάστημα στο σύνολο των έργων που ανέφερα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και τελικά υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο. Οι απαντήσεις σε σχέση με το τεχνικό κομμάτι είχαν δύο κυρίως αναφορές. Το πρώτο είχε να κάνει με τη διαμόρφωση του δαπέδου της Δημοτικής Αγοράς, όπου συμφωνήθηκε η πρόταση της υπηρεσίας ότι θα είναι ισόπεδο, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στους επισκέπτες και στους επιχειρηματίες. Η προσβασιμότητα είναι ένας όρος ο οποίος έχει τεθεί πολύ ψηλά στην ατζέντα συνολικά τόσο του Δήμου όσο και του Υπουργείου. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθεί η στέγη της δημοτικής αγοράς, το αν δηλαδή θα πάμε σε αποκατάσταση της υφιστάμενης ή θα πάμε σε μια καινούρια στέγη, πιστό αντίγραφο της προηγούμενης. Και στα δύο λοιπόν αποφασίστηκε πώς θα κινηθούμε και εκκρεμεί πλέον η συνάντηση με τη νέα διοίκηση της αναδόχου εταιρείας για να μας θέσει και το τελικό χρονοδιάγραμμα, για το οποίο είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να το επιταχύνουμε και να κερδίσουμε από το χαμένο έδαφος το οποίο έχει υπάρξει στο προηγούμενο διάστημα. Οι Ιταλικοί στρατώνες ανήκουν ακόμα στην ΕΤΑΔ και αποσαφηνίζουμε τους τελικούς όρους παραχώρησης προς το Δήμο Χανίων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.